Πώς είναι η δουλειά, για πες, είναι δύσκολο να είσαι σε αυτά τα σημεία, να τρέχεις, να πρέπει να σβήσεις τη φωτιά. Είναι επικίνδυνα, επικίνδυνα. Ο δικός σου ρόλος στην προσπάθεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ποιος είναι? Ειδικά το αμάξι και έχει το πυροσβέστη. Και πρέπει να τα κάνει πυροσβέστης. Πολλοί τηλεθεατές θα υποθέσουν ότι εσύ δεν είναι δυνατόν να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δυνατόν ο Γιώργος, ο Μπουζέος θα πούνε, να είναι σε ένα πυροσβεστικό όχημα που απαιτεί ευελιξία. Θέλω να μου πεις εσύ πώς σκέφτεσαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αν έχω πρόβλημα ακόμα. Εγώ πρόβλημα δεν έχω. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά του πυροσβέστη? 15 χρόνια. Έχετε εμπιστοσύνη στον κύριο Γιώργο? Και πώς δεν έχω εμπιστοσύνη, άμα μπορεί να κάνει τη δουλειά του, εύκολο είναι. Μιλήστε μου λίγο για τον κύριο Γιώργο. Ο Γιώργος είναι πολύ ένα καλό παιδί, παρόλο που είναι πολύ βαρύ στα κιλά, διαθέτει ό,τι καλύτερο μπορεί για το πυροσβεστικό σώμα τουλάχιστον. Είπατε παρόλο που είναι λίγο βαρύ στα κιλά, πολύ βαρύ στα κιλά, του έχετε εμπιστοσύνη? Βεβαίως και του έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί έχει πολλά χρόνια εμπειρία, 15 χρόνια. Οδηγός είναι, εντάξει, δεν μπαίνει μέσα στις φωτιές. Τώρα κομπλάρει το πυροσβεστικό για αυτά. Του έχετε εμπιστοσύνη εσείς? Ναι. Φυσικά και δεν γεννήθηκες έτσι, φυσικά και δεν μεγάλωσες έτσι. Φυσικά και το πρόβλημα άρχισε να παρουσιάζεται από ένα σημείο και μετά. Ναι. Ποιο ήταν αυτό το σημείο? Τώρα είσαι πόσο χρονών? 39. Είσαι νέος άνθρωπος ακόμα. Και γι' αυτό κοιτάς να φτιάξεις και τη ζωή σου, έτσι δεν είναι? Να κοιτάς να αναπνέεις καλά, να είσαι καλά, να ζήσεις φυσιολογικά όπως όλοι οι άλλοι. Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα, Γιώργο? 5-6 χρόνια. 5-6 χρόνια. Τότε πόσα κιλά ήσουν? Να τα λέμε ξεκάθαρα, θες να τα πούμε ξεκάθαρα? Είχα τα κιλά μου, δεν είμαι ακούσει από τους 10 κιλές αυτές. Τα κιλά μου τα έχω κι εγώ. Δεν έχει σημασία, τα έχει και ο γνωστός μου και ο συγγενής μου. 100 κιλά, 120, δεν είμαι έτσι. 100-120 κιλά ήσουν πριν 5 χρόνια. Και διπλασιάστηκαν, εν πάση περιπτώσει, τα κιλά. Όσο πίναμε, τόσο... Α, τώρα είπες μια σοφή κουβέντα. Όσο πίναμε, είπες. Όσο πίναμε, γιατί πίναμε, το έπαιζε το βράδυ, κρασί. Το κρασί, λοιπόν, οι παρέες, οι καλές παρέες, δεν ήταν κακές παρέες. Ναι. Οι φίλοι δηλαδή, όλα αυτά μέρα με τη μέρα σου έδιναν κιλά και η κατάσταση άρχισε να γίνεται ανεξέλεκτη. Κάποια στιγμή που άρχισε να γίνεται ανεξέλεκτη η κατάσταση, ήσασταν κι εσείς στο σπίτι, τον βλέπατε. Δηλαδή, ερχόταν σπίτι μέρα με τη μέρα, φαινόταν η διαφορά. Σας έλεγε ότι άρχισα, γιατί πίνω, γιατί κάνω, γιατί δείχνω. Ήταν 100, έγινε 150, έγινε 170, 180 κιλά. Δεν μπόρεσε εκείνη τη στιγμή να βάλει μια τελεία, να πει φτάνει, stop. Όχι. Γιατί, για πείτε μου. Γιατί ήθελε να ξέρω, συνέχιζε να πίνει, δε. Μήπως σου δίνανε και κάνα ποτηράκι παραπάνω επίτηδες, όσο βλέπανε ότι παχύνεις? Όχι, όχι, όχι. Γιατί οι φίλοι σου είναι αυτοί, δεν μπορεί να μην θέλανε να σταματήσεις τον κατήφορο που έπαιρνες. Οι φίλοι μου δεν μου είπαν τίποτα, δε. Βάρε βετσίτα εκεί πέρα. Πού θα πας, αγαπή? Ο Μάρη. Πού θα πας? Ο Κίτος είσαι και φαίνεσαι. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον αδελφό σας? Πολύ καλές, ωραίες, καλό παιδί είναι, αλλά μόνο το πάγος είναι καλές τώρα τελευταία. Υπάρχουν στιγμές που έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ, σας έχει πει ότι είναι πολύ στεναχωρημένος λόγω των κιλών του? Κλαίει, στεναχωριέται. Τώρα τελευταία αρχίζει να κάνει κάποια δίαιτα, η οποία δεν βλέπουν να έχει αποτελεσμό. Οι άλλοι όλοι πώς τον βλέπουν? Έχει φίλους ο κύριος Γιώργος? Φίλους πολλούς και καλούς. Εσείς έχετε φοβηθεί μήπως κάποια στιγμή φτάσετε στα κιλά του? Εγώ δεν νομίζω να φτάσω σε αυτό το στάδιο. Αλλά κι αυτός αν θέλει να κοιτάξει να κάνει δίαιτα και να φτιάξει τον εαυτό του καλύτερα, γιατί είναι καλό παιδί. Γιώργο, αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο 5 χρόνια πίσω, τα ίδια θα έκανες, δεν έχεις μετανιώσει δηλαδή, αυτό εννοώ? Ναι, έχω μετανιώσει. Είσαι μετανιώσει. Δεν θα έπινες δηλαδή τώρα, αν... Όχι, καθόλου. Εάν καταφέρεις και χάσεις κιλά, που από ό,τι έχω μάθει, έχεις χάσει κάποια κιλά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εάν καταφέρεις και χάσεις κιλά, υπάρχει περίπτωση να ξαναρχίσεις το κρασί? Άμα χάσω 100 κιλά, το ξαναρχίζω τώρα. Ναι. Μα κάτσε, αυτό ευνόητα θα σκεφτούν πολύ. Γελάς και εσύ, Αθανασία. Θα σκεφτούν πολύ ότι κάτσε, τα ίδια θέλει να φάτε. Γελάς και εσύ, Γιώργο. Ναι, μα έτσι και. Για να μην τα αρχίσουμε ύστερα. Να μην τα αρχίσει ύστερα, μα θα ξαναπάθει τα ίδια, παιδί μου. Για ξαναπάθει ύστερα τα ίδια, ύστερα. Βάζει μυαλό ύστερα. Μου λες θα χάσει 100 κιλά και θα αρχίσει να ξαναπίνει.
Και πού ξέρει ότι το ένα ποτηράκι δεν θα φέρει τ' άλλο και τ' άλλο την μπουκάλα. Πίνουμε μέτρια πράγματα, προσεκτικά. Γιατί θες να μου πεις ότι τότε ήθελες και έπινες ένα μπουκάλι. Ένα. Δηλαδή ξεκινούσε και λέει στα πιο ένα μπουκάλι. Δεν μιλάμε για ένα μπουκάλι, τώρα μιλάμε για 8 μπουκάλια. Μιλάμε για 8 μπουκάλια. Ακόμα χειρότερα, λοιπόν, περίμενε να πει 8 μπουκάλια. Δηλαδή, έφευγε από το σπίτι και έλεγε πάνω από 8 μπουκάλια κρασί. Όχι. Αφού κάναμε βασικά του και σπίτι βασικά του από την καρέκλα, τι θα κάνατε, θα πήραμε. Δεν ήταν ο σκοπός όμως. Δεν περίμενε ότι θα πιει 8 μπουκάλια. Δεν κάναμε με την παρέα κάτω και πήραμε. Θα σου θυμίσω ένα τραγούδι. Εγώ το ξέρω. Αξάρεφε. Αυτό που λέει. Εγκέρασα και μορφές πλέον δεν μ' αγαπούνε. Όπου σταθώ και τραγουδώ στεκούνται. Πολλά ζευγάρια σήμερα, και να το συζητήσουμε αυτό, η νεολαία μας δηλαδή, και εγώ μέσα αυτούς, προφασίζονται διάφορους λόγους για να μην κάνουν παιδί. Το οικονομικό, το ένα, το άλλο, πού να κάνουμε παιδί, θέλει φροντίδα, θέλει τρέξιμο. Και εσύ παρότι είχες ένα ουσιαστικό πρόβλημα, είχες πολλά κιλά πάνω σου, και ενώ είχες ένα παιδάκι, δεν είχες ανάγκη μεγάλη από ένα δεύτερο παιδί. Έτσι δεν είναι. Είπες, θα κάνω παιδί. Για μίλησε μου λίγο για το παιδί σου, τι ήταν για σένα το παιδί σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη φάση τη ζωή σου. Τι ήταν. Προέκυψε δηλαδή έτσι τυχαία. Όχι, το θέλαμε. Το θέλατε, γι' αυτό λέω. Βέβαια. Και τώρα, άμα τύχαινε κι άλλο, εντάξει. Παρά τα 200 σου κιλά, έβαλες μπρος και κάνεις ένα δεύτερο παιδί. Και από ό,τι μου λες, θες να κάνεις και τρίτο παιδί. Τι έχεις να πεις στους νέους ανθρώπους που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Τρίτο δεν κάνω, γιατί έχει έξοδα πολλά. Α, μπράβο. Όμως έκανες δεύτερο παρά το πρόβλημα. Πρόβλημα, πες παρ' κάνα ξόφαλτσο να πούμε, αλλάζει παρ' έξοδα. Μπορεί να το. Μπορεί να πες και κάνα ξόφαλτσο, ε. Ναι. Δεν θα πεις όχι πάντως. Όχι. Παρ' όλα αυτά σου λέω και επιμένω στην ερώτηση, δεν μου απαντάς. Οι νέοι άνθρωποι λένε όχι στα παιδιά. Είναι έξω όπως εγώ, ξέρω εγώ, τι νέοι. Εσύ τα αγαπάς τα παιδιά για να κάνεις παιδιά. Τα αγαπάς πολύ. Γι' αυτό ζούμε, για τα παιδιά ζούμε. Για τα παιδιά ζούμε, μπράβο, πολύ ωραία κουβέντα. Τώρα είναι, είναι δίσκο. Τι βρίσκουνε στις δίσκο. Στο καντέρα, πώς το λέει εδώ παραπέρα. Στο... Α, κάνεις και διαφήμιση στα συγκεκριμένα μαγαζιά εδώ πέρα της Κίμης. Γιατί η Κίμη είναι πανέμορφη, ε. Κίμη, το μπαλκόνι του Αιγαίου. Μια πανέμορφη τοποθεσία στην κεντρική Εύβοια, μόλις 180 χιλιόμετρα από την Αθήνα. 180 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ο Γιώργος Μπουζαίος, ο πιο παχής Έλληνας, απολαμβάνει τη φύση, τη θάλασσα και ζει ήρεμα με την οικογένειά του. Παντρευτήκατε από έρωτα. Ωραία, ναι. Α, αυτό θέλω να μου το πείτε. Ναι. Θέλω να μου το πείτε. Τη στιγμή, κάτσε για να μην τα πω. Αυτό δεν το ξέρω για να πω. Δηλαδή δεν μπορώ να ανοίξω εγώ τέτοιο κεφάλαιο και να αρχίσω να ζητήσω. Πόσα χρόνια έρωτα είχατε. Κάτσε, μιλήστε για πείτε τα λιγάκι. Έγινε ενδιαφέρον. Πόσα χρόνια έρωτα είχατε, λέει. Τώρα τα πω εγώ, αυτό δεν τα ξέρω. Τι να πείσαμε 10 χρόνια. Πριν παντρευτείτε. Αμέ. Για πε μου πώ γνωριστήκατε. Πώ γνωριστήκαμε. Βέβαια. Τι ψάχνει τώρα. Πώ γνωριστήκαμε. Κρασάκι, έπαινε κρασάκι και. Όμω στην παραλία από αυτή όλα. Τι. Το ούζο στην παραλία. Ούζο, το ούζο τα αυτή. Να, καλή ώρα όπως εδώ δηλαδή, ε. Τι είχε κάνει το ούζο. Είχαμε πέταξει καραβάκια και πήγαμε, γιατί γυρέψαμε την κυρία και την πήραμε. Α, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να πάει μυστικό, μπορείς. Το ούζο λοιπόν, άντε να πούμε στην υγεία μας χωρίς να πούμε. Α, εσύ γύρε. Έλα, άντε να τσουκλήσουμε μια και το ούζο. Ήταν αυτό που σας ένωσε. Εγώ θα πιω μια γουλιά.
Άντε, όλο δεν πίνεις, αλλά πίνεις τελικά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν πίναμε κάνα δύο ουζάκια, Γιώργο μου, θα είχε λυθεί η γλώσσα σου και θα κάναμε μια κουβέντα. Με δύο ουζά. Α, με δύο είναι λίγα, συγγνώμη. Το πήραμε για καραφάκι, Γιώργο, δεν πειράζει. Τότε που πήγες και ζήτησες την Αθανασία, τότε που πήγες και τη ζήτησες από τα πεθερικά σου, πόσα χρόνια πριν είπαμε. Πόσα πάλι, πριν 8. Αφού 7 το ρίξαν, τι είναι, πριν 8 χρόνια. Πριν 8 χρόνια. Δεν μπορούσε να μπει μέσα, στο πλάι, αλλά τώρα λίγο μπαίνει. Πόσο καιρό δεν μπορούσε να έχω περάσει από αυτή την πόρτα. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ναι. Ένα χρόνο δεν μπορούσε να μπει μέσα. Στριμωχτά έμπαινε. Το βράδυ κοιμάστε μαζί. Όχι. Δεν κοιμόμαστε. Τι σας λένε, οι φίλες σας, οι φίλοι, κάποιος γιατρός. Τίποτα, απλώς δίαιτα να κάνει και τίποτα. Περισσότερο ποιο φαγητό του αρέσει. Δεν έχει προτιμήσει όλα. Όλα τα φαγητά και γι' αυτό έγινε έτσι. Θέλω να μου πείτε κάτι, έχει φοβηθεί ποτέ ότι μπορεί να σας χάσει λόγω των κιλών του. Έχει μια σιγουριά ότι δεν πρόκειται να το φύγει. Τι σημαίνει για σας ο Γιώργος. Τα πάντα. Η δική σου είπανε ναι αμέσως. Ναι, μητέρα μου, δεν έχω πατέρα. Μητέρα, σου είπε ναι αμέσως. Ναι, ναι, με... Τι έλεγε, όχι. Γιατί αν έλεγε, όχι δηλαδή. Ουί. Ουί, τι, το ουί να πούμε είναι κουνιώτικο, ε. Είναι της κύμης το ουί. Ουί, σημαίνει ακριβώς να το πούμε στον κόσμο. Τι λες. Ναι. Ε. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί δεν περίμενες καμία αντίρρηση δηλαδή. Αντίρρηση, πού είναι γιατί. Γιατί να μπορεί αντίρρηση. Ήσουν και ωραίο παλικάρι, πιο ωραίο από ό,τι είσαι τώρα. Ε, πριν 8 χρόνια πώς ήσουν, για περιγράψε μας. Πεδαράς. Πώς. Πεδαράς. Πεδαράς. Στα πόσα κιλά ήσουν, Γιώργο, τότε, πριν 8 χρόνια όταν ζήτησες την Αθανασία. 150. 150. Αλλά περισσότερο φαινόσουν εύσωμος και όχι παχύς. Δεν είχα κοιλιές, βγάλω. Δεν είχε κοιλιές. Ήταν ψηλά έτσι η κοιλιά του, δεν ήταν τώρα. Τώρα είναι από τις δίαιτες, που έχει γίνει έτσι. Πείτε μου κάτι για τον κύριο Γιώργο. Πιστεύω ότι είναι εξαίρετος οικογενειάρχης. Από εκεί και πέρα, αν μπορεί να κάνει κάποια δίαιτα, να ρίξει ορισμένα κιλά. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί και να τον κοροϊδεύουν. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί. Τα κιλά του. Εντάξει, αυτό πιστεύω ότι θα είναι σε κάποιες ηλικίες μικρές. Ένας σωστός άνθρωπος δεν νομίζω να τον κοροϊδεύει. Να δυνατήσει γρήγορα και να χάσει κιλά. Και να μην κοιτάζει τους άλλους ανθρώπους ότι θα τον κοροϊδεύουν, γιατί όλοι οι άνθρωποι μαζί του είναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πίσω από την πλάτη τον κοροϊδεύουν και μπροστά είναι φίλοι. Όχι, δεν νομίζω καθόλου. Είναι ένα παιδί από μια οικογένεια που είναι σωστή και τον εκτιμούν. Δεν πιστεύω ότι κάποιος τον κοροϊδεύει εδώ στην Κύβη. Να μιλήσουμε λίγο για την κοινωνία μας, για την πολιτική. Πώς βλέπεις σήμερα τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς. Αυτοί καλά είναι, μα εμείς θα το βαδάκι την πατάμε. Αυτοί ψηφίσαν τον πιστό, τον πήραν. Εμείς ακόμα τίποτα τέτοια. Έτσι. Πόσα παίρνεις. Πω. Εδώ, σαν υπάλληλος, δεν έχεις ακρίβει τίποτα. Πόσα λες. Πόσα λέω. Να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. 120. Όχι 120. 150. Κοίτα. 150 παίρνεις και πρέπει να ζήσεις τα δύο σου παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω, βγαίνει κανονικά το μεροκάματο από σένα. Αναλόγως. Πότε έχουμε δουλειά και πότε δεν έχουμε. Δεν είναι κάθε μέρα. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν καμία ανάγκη, πιστεύεις. Αυτοί που μας κυβερνούν. Για μένα δεν έχουν. Αυτοί που μας κυβερνούν. Ναι. Έχεις παράπονα από αυτούς που μας κυβερνούν πολλά, δηλαδή. Όχι, έχουν παράπονα. Λόγω του μισθολογικού περισσότερο τα παράπονα. Παράπονα, τι παράπονα. Απλώς να δώσουν λεφτά στο φτωχό λαό. Τώρα ήρθαν που λέει «Αλλού μοιράσεις άνθη κι αλλού βασιλικό, ναι και σε μένα τον καημένο φαρμάκι για να πιω». Τι θα ήθελες να ζητήσεις αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σου είπα και με τον Βαγγέλη προηγουμένως. Ακούνε πολλοί άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν.
άνθρωποι επιστήμονες, άνθρωποι διαιτολόγοι, άνθρωποι που έχουν βοηθήσει και στο παρελθόν. Βοήθησαν και τον Βαγγέλη, το είπα. Ο 20χρονος Βαγγέλης από τη Χαλκίδα ζύγιζε πριν από 3 μήνες 270 κιλά. Μέσα από τις αληθινές ιστορίες είχε δεσμευτεί ότι θα δυνατήσει. Εγώ θέλω να μου δώσεις το λόγο σου, εντάξει. Μάλιστα. Θέλω να μου το πεις μόνος σου, δίνω το λόγο μου εδώ ενώπιον αυτής της εκπομπής. Το δίνω. Το δίνει. Αντρίκια. Αντρίκια, ότι την άλλη φορά θα είμαστε πιο αδύνατοι κι εγώ κι εσύ, γιατί κι εγώ έχω πάρει τα κιλάκια μου. Εντάξει. Και θα κάνουμε Βαγγέλη, πάρ' το επάνω σου. Λοιπόν. Πάρ' το επάνω σου. Θα κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Και σε πείσμα όλων. Και σας ευχαριστούμε. Να αγαπάμε όλοι. Και σας ευχαριστούμε για την προσφορά αυτή που κάνατε. Δεν υπάρχει λόγο να μας ευχαριστήσετε. Ένα ζεστό χειροκρότημα να δώσουμε στον Βαγγέλη. Για να του δώσουμε με αυτό το ζεστό χειροκρότημα θάρρος για τη συνέχεια. Ο Βαγγέλης βρίσκεται σε καλό δρόμο. Σήμερα ζυγίζει 200 κιλά και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα τα καταφέρει. Ζει μερικά χιλιόμετρα μόνο, μακριά από τον Γιώργο. Η περίπτωση του 20χρονου παιδιού από τη Χαλκίδα γεμίζει με αισιοδοξία και τον Γιώργο, αφού βλέπει πως η κατάσταση είναι ανατρέψιμη. Τι να ζητήσεις από αυτούς τους ειδικούς που σας ακούνε τώρα. Θέλω να ακουστεί η φωνή σου. Μπορείς να βοηθηθείς μέσα από αυτή την εκπομπή. Θέλω όμως και εσύ να ακούς. Τι να μου κάνεις μέσα από το θέμα, τι. Εξαιρετικά να μου πεις τι θέλεις. Τι προσδοκάς, τι περιμένεις από έναν ειδικό, από έναν επιστήμονα. Τι να μου πεις, εγώ. Έχεις συμβουλευτεί ειδικούς ανθρώπους. Πήγες στον Ευαγγελισμό μια φορά. Μίλησες με ένα γιατρό. Σου έδωσε μια δίαιτα. Έχεις μιλήσει με διαιτολόγους, έχεις μιλήσει με. Ακόμα και με γυμναστές. Μπορεί να προτείνουν ένα τρόπο άσκησης. Μπορεί να σου πούνε κάνε 3 χιλιόμετρα την ημέρα περπάτημα στο δάσος. Δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να προτείνουν. Έχεις μιλήσει με ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν και να ακούσεις και μια δεύτερη άποψη, όπως θα λέγαμε. Έχω μιλήσει με όπως εγώ, λένε. Αυστηρή δίαιτα. Αυτή είναι η μόνη της κουβέντα. Αυτό είναι το κλειδί, δηλαδή η λύση. Πρέπει να χάσω τουλάχιστον 80% κιλά. Περιμένεις και εσύ από τη σύζυγό σου να σου δώσεις θάρρος, έτσι δεν είναι. Είσαι ο άνθρωπος του, είσαι ο άνθρωπος από τον οποίο περιμένει μια καλή κουβέντα για να τα καταφέρει στη δύσκολη μάχη που δίνει. Είσαι αποφασισμένη κι εσύ να σταθείς δίπλα του στο πλευρό του. Είμαι. Αφού στάθηκα τόσα χρόνια και τώρα να τον παρατήσω. Όχι για να τον χωρίσω και τέτοια, αλλά θα το συμπαρασταθώ. Τον κύριο Γιώργο. Γιατί να πω ένα καλό παιδί γίνει, μόνο ότι είναι λιγάκι δεν μπορεί να φάει. Δεν μπορεί να φάει διότι δεν έχει όρεξη. Τρώει να πούμε ένα ψητό αρνί μόνο ορεξά. Τα γράφεις τώρα αυτά. Καλό παιδί είναι. Τώρα πώς έγινε έτσι με τα κιλά, αυτός έχει το πρόβλημα. Το Γιώργο γίνει που είναι πολύ καλό παιδί ο Γιώργος. Είναι γνωστός. Καλός κοινωνιάρχης. Μιλάτε, έχετε καλές σχέσεις. Πολύ. Έχει στεναχωρηθεί κάποια στιγμή, στεναχωρέθηκε, σας το είπε, έκλαψε επειδή είναι έτσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, δεν μιλάμε πολύ, τον ξέρω από απόσταση, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλό παιδί.